Πάρα πολύ καλά και, και είναι χαρακτηριστικό ας πούμε το παράδειγμα της Κάσου η οποία ουσιαστικά το πλοίο που την τροφοδοτεί πηγαίνει Σαββάτο. Να. Το προηγούμενο Σαββάτο πριν την απεργία είχαμε απαγορευτικό άρα δεν μπόρεσε να πάει. Οπότε οι δύο εβδομάδες έχουν πάει στην πραγματικότητα. Ναι. Να. Και μάλιστα. Πάμε για, για τρίτη εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα νησιά. Δεν και όχι μόνο η Κάσος και το Καστελόριζο και παντού όλα τα νησιά. Από τα περιοχεία δεν υπάρχει θέμα περιθώριο συνεννόηση με τους απεργούς. Κοιτάξτε, εμείς ζητούμε καθημερινά να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Στις τελευταίες δύο μέρες ήρθαμε σε επαφή την Δευτέρα που έγινε. Έκτοτε δεν έχουμε έρθει επίσημα σε επαφή. Μπορείτε να πείτε δημόσια, εάν πρόκειται να αλλάξει το καθεστώς, ειδικό καθεστώς φορολόγηση των απεργατών. Έχουμε καλέσει το Υπουργείο. Χτες ήταν να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Ανέβαλαν το πρωί, ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα προχωρήσουν να συζητήσουν. Ανέβαλαν τη συζήτηση για σήμερα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Εσείς δεσμεύεστε για αυτό που ζητούν οι ναυτικοί. Διότι εδώ ζητούν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Να μην αλλάξει το φορολογικό καθεστώς. Ναι. Εσείς, από ό,τι λένε οι συνδικαλιστές τουλάχιστον, δεν έχετε δεσμευτεί για αυτό επισήμως. Όχι. Παρά μόνο στον αέρα. Στη συζήτηση που έγινε μέσα στο Υπουργείο. Ναι. Η δέσμευση ήταν σαφής. Προφορική. Έτσι λένε οι συνδικαλιστές. Όχι, δεν είναι μόνο προφορική δέσμευση. Και στις δύο δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Κουρουμπλής και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Είναι σαφής. Αλλά και δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Τζανακόπουλου ήταν ακόμα σαφέστερη. Τι λέμε λοιπόν, ότι ετέθη θέμα από τους θεσμούς για κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος των ναυτικών, που είναι 10% για τα κατώτερα πληρώματα fix, χωρίς κλίμακες, και 15% για τα ανώτερα πληρώματα. Και αν δει κανείς την ανακοίνωση της ΠΙΝΙΟ στην πρώτη μέρα της απεργίας, μιλούσε για ένα πράγμα. Για 45% φορολογία. Ότι θα πάει στο 45%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εξομοίωση με τη φορολογία όλων των υπολείπων. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεν συζητήσαμε ως κυβέρνηση αυτό το ενδεχόμενο της κατάργησης, της εξομοίωσης μάλλον, της φορολογίας των ναυτικών. Και το μόνο πράγμα που είχε τεθεί στο τραπέζι ήταν μία μικρή αύξηση, το οποίο θρυλεί το ότι ήταν γύρω στο 3%. Πάντως δεν θα ξεπερνούσε αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, ακόμα, κύριε Υπουργέ, ακόμα και αυτό, εμείς λοιπόν τι τους είπαμε? Ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα εξομοίωσης, άρα η ανακοίνωση που έχουν βγάλει για την απεργία δεν ισχύει. Και το δεύτερο, ότι ακόμα και αυτό η κυβέρνηση παλεύει για να μην συμβεί. Δηλαδή, λόγω κάτι που όντως... να κάνουν απεργία δεν έχουν. Ναι, αλλά πώς το λέτε? Οι ναυτικοί λένε. Θα σας πω τι λένε και να απαντήσεις αυτό. Ότι στην ουσία εσείς τους λέτε ότι δεν μπορώ να δεσμευτώ πριν κλείσει η αξιολόγηση. Όχι, όχι. Είπαμε ότι δεσμευόμαστε ότι δεν θα υπάρξει εξομοίωση και αυτό είναι δέσμευση. Και αν δεν το δεχτεί η Τρόικα. Γιατί... Πώς δεσμεύεστε? Όχι, μα δεν είναι πλέον στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό που ήταν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αλλά πόσο γνωρίζω και αυτό έχει αποσυρθεί, είναι η μικρή αύξηση αυτή που σας είπα μέχρι 3%. Ούτε αυτό ισχύει. Ούτε αυτό ισχύει πλέον. Γι' αυτό δεσμευόμαστε. Έτσι όπως μας τα λέτε. Δηλαδή, οι άνθρωποι κάνουν τσάπα απεργία 7 μέρες. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι ο λόγος, αν κάτσει κάποιος και διαβάσει την ανακοίνωση της ΠΙΝΙΟ την πρώτη μέρα της απεργίας, θα δει ότι ο λόγος εκλείπει. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Πάμε στον κύριο Αντώνη Δαλακογιώργο στο σημείο αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Να μας πούν και οι ναυτικοί τι λένε. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Κύριε Δαλακογιώργο, καλή σας μέρα. Από όσα μπόρεσα να καταλάβω και αν τα άκουσα σωστά, έχετε μαζί σας τον κύριο Σαντορινιό, ο οποίος είναι υπουργός ναυτιλίας. Ναι, μάλιστα.